Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Βάρης. Ο Αστέρας Βάρης επικράτησε 2-0. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τους ηττημένους, τον Αλέξανδρο Μελισσόπουλο. Αλέξανδρε, τι δεν πήγε καλά στην ομάδα σου? Παρά το γεγονός στο πρώτο ημίχρονο, η Ελλάδα έδειξε να έχει μια κατοχή της μπάλας, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Παρ' όλα αυτά, κόντρα στη ροή του αγώνα, βρέθηκε πίσω στο σκορ. Πιστεύεις επηρέασε αυτό? Πρώτο ιστορικό παιχνίδι εκτός έδρας για την Ελλάδα. Θεωρώ πως στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο καλύτερο από τον αντίπαλο, αν και με κόντρα αέρα, καταρνήσαμε σε μια φάση. Βρεθήκαμε τον κόρ, βρεθήκαμε τόσο σκορ, παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να διεκδικήσουμε περισσότερο πάνω στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό δεν ήρθε. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλαμε να δώσουμε λίγο πίεση στον αντίπαλο ψηλά. Ανοιχτήκαμε, δώσαμε περισσότερο σκορ στον αντίπαλο. Παρ' όλα αυτά δεν μας βγήκε τόσο καλά το pressing. Δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ, πάλι θεωρώ σε μια δράση της ομάδας μας. Και δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις για γκολ ξεκάθαρες όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Δυστυχώς μια εβδομάδα μας, συνεχίζουμε. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι που είναι εντός έδρας με τον Ιάλισσο και συνεχίζουμε. Ωραία, να περάσουμε στον σκόρη του πρώτου τέρματος, Γιώργο Τούλια. Γιώργο, θα θέλαμε να μας πεις πώς κατάφερες να πετύχεις το τέρμα και τι περιμένεις από εδώ και πέρα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εντάξει, το γκολ είναι σημαντική δουλειά. Έτυχε να με πω, άλλες φορές ήταν κάποιος άλλος. Πέταμε απέναντι σε μια καλοδουλευμένη ομάδα με καλό προπονητή και καλούς παίχτες, άντρα παιδιά. Είχαμε μελετήσει τις αδυναμίες τους, ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουν. Προσπάθησαμε να χτυπήσουμε εκεί, τα καταφέραμε. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι. Στο δεύτερο θεωρώ ότι και μετά το 2-0 θα είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε και άλλα τέρματα και δεν νομίζω, αν θυμάμαι καλά, να απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Και ένα μήνυμα στον κόσμο που γέμισε σήμερα το γήπεδο στο στάδιο Βάρης. Εντάξει, είναι δύσκολη καιρή, δύσκολες εποχές. Θέλουμε τον κόσμο όσο περισσότερο μπορούμε να μας στηρίζει. Εντάξει, αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο, όσο μπορούμε να είναι δίπλα μας.